Σήμερα κάνουμε τα γένια εδώ στην πύλη, το 5ο κατάστημα σε ιδιόκτητο μαγαζί το οποίο το έχουμε χρόνια. Είναι μια δική μας πρωτοβουλία να δώσουμε έμφαση περισσότερο στους αγρότες της περιοχής για να μπορέσουμε να έχουμε όλους τους αγρότες να μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε σε διάφορες γεωργικές εργασίες για τα φυτά, για τα λιπάσματα, για τα σπόρια. Αυτός είναι ο στόχος της Ένωσης. Ναι, τις ευχές σας, κύριε Δήμαρχε. Ένα ιδιαίτερο ευχάριστο γεγονός αποτελεί και τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της ΕΑΣ Τρικάλων. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η παρουσία του καταστήματος στην πύλη. Νομίζω είναι το 5ο υποκατάστημα το οποίο υπάρχει. Θέλω να ευχηθώ στους ανθρώπους οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα αγροεφόδια στην περιοχή της πύλης, σε μια περιοχή η οποία καλύπτει και τον ευρύτερο παιδινό χώρο αλλά και τον ορεινό όγκο της πύλης, σε μια μεγάλη γεωγραφική έκταση, να έχουν καταρχήν δύναμη, κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και κάθε επιτυχία και οικονομική ευρωστία. Εκείνο που τίθεται θέμα είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε αυτή την κίνηση σε ένα ιδιόκτητο κτίριο και για μας αποτελεί στοιχείο το οποίο θα ενδυναμώσει την τοπική αγορά και θέλω να τους διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι από μέρος της Δημοτικής Αρχής τέτοιες κινήσεις θα βρουν την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια έτσι ώστε να μπορούν να εδραιωθούν και να έχουν βιώσιμο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Νεβεσάμενος, ο Κύριος
Αγίου Σοφίε, ο πρώτος ημέρης εργάτης όλων των αντιμετωπιστών κατακόμενα σήμερα. Ότι στον τέλειο τη διάνοια, δεν έκρεπε ο θάνατος θάνατο πατήσα, έδισε μη μας η ζωή. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοριάρχε, κύριοι και κυρίες δημοσίου βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι αρχών, συλλόγων, φορέων, φίλοι αδότες, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε σήμερα στο κάλεσμα της ΕΑΣ Τικάδων για τα εγγένεια του 5ου καταστήματος αγροτικών και εκδηλωτικών εφοδίων. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Και σε αυτή την στιγμή θα ήθελα να καλέσω στο βήμα του ομιλητή τον πρόεδρο, τον κύριο Ελιάη Ιούτα, για να σε τοποθετήσω. Κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, συνάδελφοι αγρότες, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στα σημερινά εγγένεια του 5ου καταστήματος αγροτικών συνεδριοτικών τρικάλων. Σας ευχαριστώ που στηρίζετε με την παρουσία σας μας το 5ο κατάστημα αγροτικών και κτηνοτροφικών εφοδίων στην Πύλη. Κυρίες και κύριοι, η άστρικα της προηγούμενης δύο οικονομικών και της Θεσσαλίας γενικότερα, η συναρπαστική ιδέα που θα βρει ανταπόκριση και εδώ στην Πύλη, στηρίζοντας την Ένωση, αγοράζοντας από αυτή τα σπόρια λιπάσματα στο πάρμακα και ζωοτροφές, παραδίδοντας αυτή τα προϊόντα, στηρίζουμε την δική μας ζωή καλύτερα μαζί. Είμαστε αποφασισμένοι οι Άστρε Κάλλο. Σας ευχαριστώ. Καλύπτουμε όλους τους καλλικρατικούς δήμους της ζώνης ευθύνης της Ένωσης μας. Μετά από τα Τρίκαλα δηλαδή και τους Μαρκαδόνα, ερχόμαστε και στην Πύλη. Πρώτος μας στόχος η εξυπηρέτηση των συνεταίρων, των αγροτών της περιοχής, όπως και των κτηνοτρόφων. Δεύτερος στόχος, η διεύρυνση των εργασιών μας σε δύο πετυχημένες δραστηριότητες της Ένωσης, που μαζί ξεπερνάνε στην Κύρο τα 11 εκατομμύρια. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο κατάστημα. Φέρνουμε εδώ δύο από τα καλύτερα στελέχη μας. Ο ένας είναι ο Νίκος Ουλάζος, ο γεωπόνος μας, τον ξέρετε όλοι. Είναι και εδώ από την περιοχή, γείτονας από την πηγή. Είναι ένα από τα στελέχη που έχουν αγωνίσει τον νομό και που πιστεύω ότι όλοι οι παραγωγοί εδώ θα μπορέσουν να τον εκμεταλλευτούν, ζητώντας τον πληροφορίες, καλώντας τον και χρησιμοποιώντας τον όσο το δυνατόν καλύτερο. Ο άλλος είναι ο Μάγης ο Βαΐου, ο Θωμάς, είναι ένας στέλεχος χρόνια στα καταστήματα της Ένωσης, χρόνια στην εξυπηρέτηση του αγρότη, και αυτός μπορεί να συμβάλλει σε όλους σας, στην εξυπηρέτησή σας και στις πληροφορίες που θέλετε. Πρώτο πρεσβύτερη πατέρα μας, Αντωνή, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά. Κυρίες και κύριοι ψηλοί προσκεκλημένοι, καταρχήν να καλωσορίσω στην πύλη των τεσσάρων γεφυριών, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου Ισαρίου, όλες και όλους σας, σε ένα ευχάριστο γεγονός. Σε ένα γεγονός, το οποίο είναι το πέμπτο κατάστημα το οποίο δημιουργείται στην πύλη από την Ένωση Τικάδων, η οποία είναι γεγονός ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά στον αγροτικό και στον πληροφορικό τομέα. Πρέπει να στηρίξουμε Special Bar Salek.